Την 1η Ιουλίου ξεκινούν τα θερινά τμήματα του Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, κυρίες και κύριοι, από το Γραφείο Εθελοντισμού και αφορούν βεβαίως παιδιά ηλικίας από 3 μέχρι 12 ετών. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων υπόσχονται πως τα παιδιά που θα εγγραφούν στα τμήματα θα περάσουν τις πιο δημιουργικές τους ώρες διασκεδάζοντας και ενισχύοντας τις δεξιότητές τους. Τα θερινά εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά από 3 μέχρι 12 ετών από το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης ξεκινούν σε λίγες ημέρες με στόχο την ανάπτυξη των προσωπικότητων και την προώθηση του εθελοντισμού. Τα παιδιά, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, θα έχουν τη δυνατότητα να περνούν την ώρα τους δημιουργικά, επιστρατεύοντας τη φαντασία τους και δείχνοντας τον ταλέντο τους. Από 1 Ιουλίου θα ξεκινήσουν τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που διοργανώνει το Γραφείο Εθελοντισμού. Σκοπός είναι η ανάπτυξη προσωπικότητων αλλά και η προώθηση του εθελοντικού και συλλογικού πνεύματος. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ σε εργαστήριο, συνεχίζουμε τα θερινά τμήματα γιατί είχαμε και τα χειμερινά μας τμήματα. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι να περνάμε 3 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 1 και άλλες 3 ώρες, 1 με 4, που είναι το δεύτερο τμήμα, να περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Επίσης όμως έχουμε και ακόμη 2 τμήματα, κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρώτο και 12 με 2 το δεύτερο. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Συνολικά θα λειτουργήσουν 4 τμήματα και οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εθελοντισμού στο Μήλο του Μασούρα για να εγγράψουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά που μετέχουν στα εργαστήρια δεν εντυπωσιάζονται με όσα βλέπουν αλλά και με όσα πράττουν. Βασισμένη σε αυτήν ακριβώς την παιδαγωγική αρχή της αυτενέργειας, εξελίσσεται η δράση με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, καθώς το καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό της περιεχόμενο προσαρμόζεται στη δυναμική και την ηλικία της κάθε ομάδας. Αυτή η δημιουργική βιωματική η διαδικασία που εμπεριέχει τη ζωντάνια αλλά και τη χαρά της συμμετοχής στα πράγματα αποτελεί το πιο ενδιαφέρον και βαθύτατα παιδαγωγικό στοιχείο της μεθόδου στα εργαστήρια. Εγώ, η Σοφία Ιχίτου και άλλες 4 κοπέλες, η Έλληνα Ιδαγκαλίκα, η Νατάσα Κιβριτζίκη, η Σίση Αποστόλου και η Μυρσίνη Σαρίδου, θα είμαστε όλη η ομάδα που θα απασχολούμε τα παιδάκια, αλλά ακόμη και άλλοι πολλοί εθελοντές όπου θα μας βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτής της δράσης. Οπότε θα ήθελα όσοι ενδιαφέρονται, όσοι γονείς, να πάρουν εδώ στα γραφεία του εθελοντισμού τηλέφωνο και να κάνουν τις εγγραφές. Όπως ξαναείπα και πριν, 1 Ιουλίου θα ξεκινήσουμε με τα τμήματά μας. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο πασίγνωστος και πολύ αγαπημένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ευγένιος Τριβιζάς. Ο συγγραφέας, συνοδευόμενος πάντα από το πράσινο άωρα το καγκουρό του, βρέθηκε στην πρωτεύουσα του Εύρου κατόπιν πρόσκλησης που το απίφθινε το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης.